Για το Βασίλη και το Outlet Video σας έχω μιλήσει και σε άλλο επεισόδιο στο παρελθόν. Είναι το μέρος που θα βρω πάντα λύση για οποιαδήποτε ανάγκη έχω να κάνω στα γυρίσματά μου. Την Ουκρανία την επισκέφθηκα το 2018 με τον Φάνη. Όσοι ακολουθείτε το treatment θα έχετε δει το σχετικό αφιέρωμα, αλλά από το συγκεκριμένο βίντεο θα κρατήσουμε αυτό εδώ το απόσπασμα. Μετά τη διάσπαση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991, η Ουκρανία υπέφερε για πολλά χρόνια από διαφθορά, κακοδιαχείριση, συνεχόμενες υποτιμήσεις του νομίσματός της και αδυναμία χρηματοδότησης από τις αγορές. Οι διαδοχικές κυβερνήσεις στη δεκαετία του 2000 επεδίωξαν στενότερη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τελικά υπήρξε συμφωνία σύνδεσης η οποία θα παρήχε στην Ουκρανία κεφάλαια σε αντάλλαγμα τη μετατροπή της σε μια φιλελεύθερη χώρα. Ο πρόεδρος Γιανουκόβιτς ανακοίνωσε την πρόθεσή του να υπογράψει τη συμφωνία, αλλά τελικά αρνήθηκε να το πράξει την τελευταία στιγμή. Αυτό πυροδότησε ένα μεγάλο κύμα διαμαρτυριών, όπου όταν ο Γιανουκόβιτς υπέγραψε συνθήκη και δάνειο πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων με τη Ρωσία, τα πράγματα πήραν μια άσχημη τροπή. Έτσι, τον Φεβρουάριο του 2014, οι Ουκρανικές Δυνάμεις Ασφαλείας κατέστειλαν τους διαδηλωτές με μια σειρά πολύ βιαίων συγκρούσεων στους δρόμους του Κιέβου, όπου 83 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. 70 ήταν διαδηλωτές, 13 αστυνομικοί, ενώ περισσότερα από 1.100 άτομα τραυματίστηκαν. Όταν η κατάσταση ξέφυγε, ο Γιανουκόβιτς φυγαδεύτηκε στη Ρωσία και δεν επέστρεψε ποτέ. Η Ρωσία αρνήθηκε να αναγνωρίσει τη νέα προσωρινή κυβέρνηση ονομάζοντας πραξικόπημα την ανατροπή του Γιανουκόβιτς και ξεκίνησε στρατιωτική παρέμβαση στην Ουκρανία, η οποία συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Μιας και η κατάσταση συνεχίζεται και από ό,τι φαίνεται δυστυχώς θα έχουμε μέλλον, αποφάσισα να επανέλθω για να δώσω κάποια στοιχεία από την προσωπική μου έρευνα και να εκφράσω τις θέσεις μου και τις απόψεις μου για τον πόλεμο, μιας και αυτά που άκουσα από μερίδα συμπολιτών μου τον τελευταίο καιρό πραγματικά με έχουν βγάλει από τα ρούχα μου. Η Νταρίνα είναι μια διαδικτυακή φίλη, η οποία είναι δημοσιογράφος που ζει στο Κίεβο και δεν έφυγε στιγμή από την πόλη. On the 24th of February, we woke up early in the morning because of the sound of shelling. Like I was sleeping and my mom woke me up. She said, like, they call your dad, he will explain. And the dad tells me, there is war, go to another country, like find a safe place. It has happened. This is Ukraine's capital. What seemed unthinkable in the 21st century is now underway. At that moment, we did not think that it would escalate to such big proportions as the war is now, and it has been. So at that moment, now as I look back, I realize that we probably it was not very wise decision or brave, but we made it. We stayed in Kiev. Ο Τάσος είναι και αυτός διαδικτυακός φίλος, ο οποίος είναι filmmaker και την περίοδο που έγινε η επίθεση θα ήταν έτσι κι αλλιώς στη χώρα για να δημιουργήσει ένα ντοκιμαντέρ για το κανάλι του. Και εγώ είχα κανονίσει να πάω να καταγράψω το τι συνέβαινε. Και το θυμάμαι δηλαδή χαρακτηριστικά, βράδυ 23, μιλούσαμε κανονικά με τις επαφές μου εκεί του Ουκρανού, στο Χάρκοβο στιγμή θα πήγαινα, για το που θα γυρίσουμε κτλ. Και ξυπνά το πρωί και βλέπω το WhatsApp μου πάρα πολλά μηνύματα ότι γίνεται χαμός και μου έλεγαν μην έρθεις. Οπότε συνειδητοποιώ και εγώ τι συμβαίνει, ξέρεις, ανοίγω την τηλεόραση. So the first few weeks after the full-scale invasion were horrible, mentally very exhausting, emotionally exhausting, because war, nothing can prepare us for war. Με την Νταρίνα και τον Τάσο θα μιλήσουμε για το πώς βίωσαν τον πόλεμο, αλλά ας πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή για να δούμε πώς φτάσαμε στο σήμερα. 31 χρόνια μετά τη λήξη του ψυχρού πολέμου, η Ρωσία βλέπει τον ΝΑΤΟ να προσπαθεί να συμπεριλάβει στους κόλπους του τα πρώην εδάφη της Σοβιετικής Ένωσης.
τις αυτόνομες αυτές χώρες που ο πρόεδρος Πούτιν θεωρεί πως πρέπει να βρίσκονται κάτω από την ρωσική ηγεμονία. I indeed said that I believe that the collapse of the USSR was a huge tragedy of the 20th century. You know why? Прежде всего потому, что в одночасье... Because first of all, in an instant, 25 million Russian people found themselves beyond the borders of the Russian state. Θεωρεί, και κανένας δεν το αμφισβητεί αυτό, ότι με τα νέα κράτη που δημιουργήθηκαν, εκατομμύρια Ρώσοι έχουν βρεθεί εκτός των ορίων επιρροής της χώρας του. Κάτι όμως που έχει συμβεί και σε πολλές άλλες περιπτώσεις αναδιαμόρφωσης συνόρων, και μην πάμε μακριά, το ίδιο έγινε και στη χώρα μας. Πιστεύετε ότι θα έπρεπε να ξεκινήσουμε πόλεμο γι' αυτό? Είναι γεγονός πως το ΝΑΤΟ τα τελευταία χρόνια έδωσε το τυράκι του δυτικού πολιτισμού σε πολλές χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, οι οποίες τσίμπησαν βέβαια, γιατί θα ομολογήσω ότι είναι πολύ πιο νόστιμο από αυτοχωρών όπως της Ρωσίας και άλλων ανάλογων πιο καθεστωτικών κρατών. Το γεγονός αυτό εκνευρίζει και πυροδοτεί τον κύριο Πούτιν, μιας και χάνει ολοένα και περισσότερο δύναμη και επιρροή, οδηγώντας τον σε μια κόκκινη γραμμή. Αυτή είναι η Ουκρανία. Ποια όμως είναι η θέση των Ουκρανών στη διαμάχη των μεγάλων δυνάμεων όσον αφορά το ποιος θα κρατήσει στη μεριά του τη χώρα? Βάσει της Ρωσίας, η επίθεση της αποτελεί τη συνέχεια ενός εμφύλιου πολέμου που είχε ήδη ξεκινήσει για να προστατέψει τους δικούς της ανθρώπους που ζουν εκεί. Ή μήπως όχι? Δεδομένα υπάρχουν διαφορετικές φωνές ακόμα και εντός της ίδιας της χώρας, αλλά ποια είναι η αλήθεια πίσω από αυτό? Θα σου πω, εγώ δεν βρέθηκα στο Ντομπάς, δηλαδή πήγα στο Λεβίβ και στο Κίεβο, δηλαδή στην Μπούτσα, στο Ιρπίν, εκεί πέρα ουσιαστικά που έγινε η μάχη για το Κίεβο ουσιαστικά. Δεν είδα, ρε παιδί μου, όπως αυτό που περιγράφησα, αυτό που ένιωσα όμως, επειδή μίλησα με πάρα πολύ κόσμο, γιατί να μην ξεχνάμε ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει ξεκινήσει εδώ και 8 χρόνια, έτσι, δεν είναι τωρινό. Η εισβολή σε όλη τη χώρα είναι κάτι καινούριο. Ο πόλεμος είναι κάτι καινούριο. Γνώρισα λοιπόν πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος είχε αναγκαστεί να μεταναστεύσει από τον Ντομπάς πριν από 8 χρόνια, δηλαδή έφυγαν μία φορά λόγω πολέμου. Και τώρα με τον νέο πόλεμο έφυγαν και δεύτερη φορά από εκεί που είχαν πάει οι άνθρωποι και έγιναν δηλαδή πρόσφυγες δύο φορές ουσιαστικά, πρόσφυγες, μετανάστες. Στην ίδια τους τη χώρα. Μιλάω εντός της χώρας, ναι. Οπότε ένιωσα, γνώρισα πολύ κόσμο στο Λεβί που είναι στην δυτική Ουκρανία, που εκεί πέρα μιλάνε Ρώσικα, αλλά κυρίως μιλάνε Ουκρανικά κατά κύριο λόγο, κατά ένα 80%. Προφανώς μιλάνε Ρώσικα, αλλά είναι τα Ουκρανικά οι πρώτοι. Αλλά γνώρισα πάρα πολύ κόσμο που είχε έρθει από τον Ντομπάς, ο οποίος η πρώτη τους γλώσσα είναι τα Ρώσικα, και τους έκανα και εγώ αντίστοιχες ερωτήσεις, όπως μου κάνεις και εσύ τώρα. Μία ερώτηση. Τους έλεγα, πώς νιώθετε που μιλάτε Ρώσικα εδώ πέρα? Και κάποιοι μου έλεγαν ότι όντως νιώθω άβολα να μιλάω Ρώσικα. Προφανώς μιλάνε και Ουκρανικά, έτσι. Αλλά τα Ρώσικα είναι η μητρική τους. Οπότε, μου είπαν αυτό ότι νιώθω άβολα να μιλάω Ρώσικα εδώ. Αλλά δεύτερο, αυτό που θέλω να αναφέρουμε και που το νιώσα πραγματικά, δηλαδή δεν στο λέω για να σου το πω, το νιώσα από όλα τα άτομα που μίλησα και ήταν από το Ντομπάς, ήταν ότι από το 2014 που ξεκίνησε αυτό το πράγμα, ένιωσα ότι υπάρχει μια αυξανόμενα εχθρικά αισθήματα, ενάντια της Ρωσίας. Δηλαδή ένιωσα ότι άμα έκανα την ίδια συζήτηση και τους έλεγα πώς νιώθετε για τη Ρωσία πριν το 2013-2014 που έγινε η εισβολή στο Ντομπάς και στην Κρυμαία, ένιωθα ότι θα ήταν πιο φιλικά προσκύμενα τα αισθήματα. Αλλά νιώθω δηλαδή ότι η κατάσταση αυτή, ξέρεις, βλάπτει ουσιαστικά τις σχέσεις, δεν τις ενισχύει. Αλλά τώρα δεν γνωρίζω να σου πω τώρα για τον DNR και τον LNR, γιατί δεν ήμουν εκεί πέρα. Εκεί πέρα, δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχουν και υπάρχουν, φαντάζομαι, κάποιες μειονότητες, οι οποίες είναι όντως φιλικά προσκύμενες, αλλά αυτό δεν το γνωρίζω. I would say that what you say is true. There are different views, and I would say that the topic of origins of war involves partly truth, partly Russian propaganda, and partly conspiracy theories. Yeah, thank you. So it's a big mixture. From local level, from Ukraine, there is a history of Ukrainian-Russian relations, and in different stages of Ukrainian history, Russia was acting in the Russian
during the SSR, I mean Russian Empire, the tactics were the same, to absorb Ukraine as an independent nation in Russian country, to make them all speak Russian, to make them all respect Russian culture and to profess the Russian culture and their own. It goes way, way back to even 17th century, and in 1863 the Russian Empire, they made the law that made Ukrainian language forbidden. And in 1973, they repeated it, they made it harder. Ukrainians were not allowed to have book in Ukrainian language. They were not allowed to like to preach or to teach in Ukrainian. So the oppression of Ukrainian language or Ukrainian identity has been going for centuries. And in USSR also, as it's known now widely, that in 30s there was a genocide called Holodomor, when they would take away food from people. And in the next decades, Russia, represented by USSR, would erase the Ukrainian leaders of thought, counting hundreds and thousands of them, sending them to Gulag or to Siberia, killing them, shooting them. When Ukraine became independent, the main problem remained. What can one think? Seeking safety in nearby countries, Ukrainians packing their bags. Russian Federation did not took it well that Ukraine became independent and sovereign, and it was just a matter of time when they would try to bring it back again. Do Western countries and America have are they looking for benefit from the situation? Of course they do, and it would be not like wise to refuse. This is reality. When Western countries see that there is war, there is the situation, they also look for benefit, because that's a huge thing happening both for Europe and for the whole world. So I would say that the war between Russia as an aggressor in Ukraine has a local character, historical character to what is going on, and also global. How the Ukrainians feel today about this situation? Yeah, Ukrainians are angry a lot, angry and grieving because of what's happening. Eastern side of Ukraine has been historically closer to Russia. That's why more people are speaking Russian. It's like it's just spreads, it's language. On the west, it has been closer to Poland, to Hungary. So some Polish and Hungarian words entered into Ukrainian language, and we sometimes say words like kobita. It's Polish for girl. We have also Ukrainian for girl, but we have both. So on the east of Ukraine, naturally Russia has tried for a long time to move the hearts of people towards them. And while some people, I would say minority, would find themselves thinking, or shall I live in Russia or in Ukraine? Majority was by heart Ukrainian and is by heart Ukrainian. And what happened in with annexation of Crimea and occupation of Lugansk and Donetsk regions was just an act of genocide towards Ukrainians in a way, because what we have witnessed in Bucha, the same was happening there, to suppress people's desire to be independent, to be free from Russia. And what, and sometimes we see in the news that in Donetsk region, some people are saying we love Russia and so on, but it has been proven that many of these situations were just actors. In another way, some people moved to those regions from Russia, and also some people accepted being under occupation, and they changed their passports because they wanted to have money, they wanted to have retirement funds. From my experience, whoever I spoke to from Mariupol or Donetsk, my close and my friends, all of them are against what's happening. Even though they might speak Russian more than Ukrainian or English, they are Ukrainians by heart.
Προπαγάνδα γίνεται και από τις δύο πλευρές. Οι Ουκρανοί δεν είναι χαζοί, το γνωρίζουν. Ποια όμως είναι η θέση τους απέναντι στη Δύση και τη στάση της? I would say there are influences from both sides. I cannot judge myself the intentions of certain Western leaders. While some of them, let's say, are good, I believe there might be some that just want to use benefit to take benefit. I think that that's truth. But generally, I think most Ukrainians are judging the intentions of other countries by their actions. And while Russia came and they started killing and destroying infrastructure, raping girls and even men and children, West doesn't do that. I mean, of course, there is influence coming from the West. There is a big clash between leftists and conservatives because those and those have different view for Europe. It's understandable. And Europe is going through its own turmoil with the refugee crisis and with the current, the local issues. And we know about that from inside here. But also we know which nation is doing genocide and which are not doing that. I would say that it's hard for me to judge fully how Ukrainians should go from now on. I think I heard one American ex-diplomat, Todd Huizinga, he said that Ukrainian people should find their own way right now. Not to listen too much to the West, not to listen too much to the East. Of course, to consider neighbors, but also find its own way. Δεδομένα η οποιαδήποτε πολεμική επέμβαση το 2022 από οποιονδήποτε νοημόν άνθρωπο είναι καταδικαστέα. Και όπως είπε η Ντάρινα, οι Ουκρανοί αυτή τη στιγμή δεν κρίνουν προθέσεις αλλά πράξεις. Ο κύριος Πούτιν με άκυρες δικαιολογίες ξεκίνησε έναν πόλεμο που τον απομόνωσε από το σύνολο του δημοκρατικού τόξου του πλανήτη. Αθωώνει όμως αυτό απόλυτα τη Δύση? Σίγουρα όχι. Νοιάζεται πραγματικά η Δύση για τους Ουκρανούς? Φυσικά, εφόσον αυτοί εξυπηρετούν τα δικά της γεωπολιτικά συμφέροντα. Έχει κάνει η Δύση ανάλογους πολέμους στο παρελθόν. Εννοείται. Όπως για πυρηνικά που δεν υπήρχαν, πολέμους δια αντιπροσώπων όπως έγινε στη Συρία και κακά τα ψέματα το ίδιο γίνεται και τώρα. Υπάρχει όμως μία διαφορά. Και αυτή είναι ότι καλός ή κακός, η Δύση στη συγκεκριμένη περίπτωση κέρδισε τη μάχη της προπαγάνδας και ο ουκρανικός λαός έκανε την επιλογή του. Και η επιλογή των Ουκρανών δεν έγινε σεβαστή. Γι' αυτό και πραγματικά φρικάρω όταν ακούω συμπολίτες μου να λένε ότι είναι με τη Ρωσία σε αυτό το πόλεμο. Και επειδή δεν έχει υπάρξει αγία η Δύση στην ιστορία της, δεν σημαίνει ότι σήμερα πρέπει να είμαστε αντίθετοι με αυτήν. Και όσο και αν τα μέσα κάνουν τη δική τους προπαγάνδα και το γνωρίζουμε αυτό, ούτε εμείς είμαστε χάζοι, η καταστροφή είναι τεράστια και δεν μπορεί να την πιάσει καν ο ανθρώπινος νους. Στη ζωή μου έχω βρεθεί σε πολλά περιβάλλοντα έτσι, τα οποία είναι υψηλού κινδύνου. Έχω βρεθεί σε σύνορα Μεξικού, Γουατεμάλας, ναρκωτικά. Έχω, δηλαδή, έχω μια εμπειρία το να είμαι σε υψηλό στρες, σε καταστάσεις οι οποίες είναι υψηλού στρες. Αλλά πραγματικά αυτό που είδα εσύ, δεν ξεχάσω, γιατί οδηγήσαμε με το Λεβίβ με ένα φίλο μου Ουκρανό να πάμε στο Κίεβο. Ο οποίος ο φίλος μου Ουκρανός, επειδή αυτός μένει στο Λεβίβ δεν υπάρχει τεράστια καταστροφή, οπότε ούτε αυτός είχε δει από κοντά το τι συμβαίνει. Και φτάνοντας εκεί, πραγματικά έπαθα σοκ. Δηλαδή, όχι μόνο στην Μπούτσα, ας πούμε, αλλά σε όλα τα περίχωρα, τώρα ας πούμε 20 χιλιόμετρα, 30 χιλιόμετρα έξω από Κίεβο, όλα τα εμπορικά καταστήματα είναι καταστραμμένα. Οι δρόμοι είναι καταστραμμένοι, γέφυρες καταστραμμένες. Και πραγματικά δεν σου κρύβω ότι έχει περάσει 1,5 μήνας από τότε που πήγα στο Κίεβο ουσιαστικά, έξω από Κίεβο. Και ακόμα, ξέρεις, έχω PTSD, έχω μετατραυματικό στρες, ας πούμε, από αυτό που είδα, γιατί κανένας άνθρωπος δεν είναι έτοιμος να δει αυτό το πράγμα, έτσι. Οπότε, για να απαντήσω και στην ερώτηση σου, πρακτικά υπάρχει τεράστια καταστροφή και όχι σε στρατιωτικούς, σε military targets, έτσι. Υπάρχει καταστροφή σε shopping malls, σε σπίτια γιαγιάδων, παππούδων και πάει λέγοντας, έτσι. Οπότε, υπάρχει λίγη καταστροφή, πας σε Call of Duty, ας πούμε, για να το κάνουμε και πιο απλό. Είναι χαμός.
Εμείς ως Έλληνες, άσκοντας το δημοκρατικό μας δικαίωμα, έχουμε διαλέξει πλευρά. Και κατά την προσωπική μου άποψη, διαλέξαμε τη σωστή. Γιατί ακόμα και με όλα τα στραβά της, η ανθρώπινη ελευθερία στη Δύση είναι αδιαπραγμάτευτο και κεκτημένο που δεν γίνεται να παραβλέπουμε. Και όταν θυμώνουμε με τις επιλογές της πολλές φορές και αναγκαζόμαστε να εξυπηρετήσουμε τα συμφέροντά της χωρίς να είμαστε απόλυτα σύμφωνοι, δεν πρέπει να ξεχνάμε τι γίνεται στην αντίπερα όχθη και να μην προσπαθούμε να κολυμπήσουμε προς τα εκεί. Και να μην τσιμπάμε ούτε από τον λαϊκισμό ούτε από την προπαγάνδα από που κι αν αυτή προέρχεται. Στη συγκεκριμένη προσπάθεια των Ρώσων να παρουσιάσουν την Ουκρανική κυβέρνηση ως νεοναζί, πραγματικά δεν έχω λόγια. Όντως υπήρξε μια φασιστική οργάνωση μέσα στην Ουκρανία, η οποία όμως δεν έχει καμία σχέση με τη διοίκηση της χώρας. Μάλιστα στις εκλογές του 2019 πήραν 2,1% και δεν μπήκαν καν στη Βουλή, σε αντίθεση με την Ελλάδα που τους είχαμε πόσα χρόνια να αποφασίζουν για εμάς. Τροφή της συγκεκριμένης οργάνωσης που είναι απεχθέστατη είναι η αντιμετώπιση της ρωσικής εισβολής από τα ανατολικά για να μην μπορέσει να προσαρτήσει και άλλα τμήματα της χώρας. Αντίθετα λοιπόν με αυτά που λέει ο Ρώσος πρόεδρος, μάλλον τον εξυπηρέτησε γιατί του έδωσε πάτημα να υλοποιήσει τα σχέδια που είχε. Βαρύ το επεισόδιο σήμερα, αλλά είχα πραγματικά ανάγκη να εκφράσω αυτά που ένιωθα και να δώσω τροφή για σκέψη. Θα ακολουθήσουν και άλλα επεισόδια με αυτή τη μόρφη, οπότε αν θέλετε να ενημερώνεστε, κάντε εγγραφή στο κανάλι πατώντας και το καμπανάκι δεξιά για να σας έρχεται ειδοποίηση. Να ευχαριστήσω την Νταρίνα, τον Τάσο και το Outlet Video και θα τα πούμε και πάλι στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε, να είστε καλά!